Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Σερβία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν επί τρεις ημέρες στα βόρεια Βαλκάνια. Στην πόλη Ομπρένοβατς, 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βελιγραδίου, το ύψος των υδάτων στους δρόμους ξεπερνά τα 2 μέτρα. Μοναδική σανίδα σωτηρίας για τους κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους ένα αμφίβιο όχημα του στρατού. Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό των αρχών, οι νεκροί στη Σερβία και τη γειτονική Βοσνία ξεπερνούν τους 30. Στην πόλη Ντομπόι, στη βορειοανατολική Βοσνία, όταν τα νερά υποχώρησαν, αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής. 9 κάτοικοι είναι νεκροί. Παρά την τεράστια κινητοποίηση των αρχών, ο αριθμός των θυμάτων από τη χειρότερη θεομηνία του τελευταίου αιώνα στην περιοχή αυξάνεται δραματικά. Χιλιάδες εθελοντές στο πλευρό των ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας στείνουν πρόχειρα οδοφράγματα με σάκους από άμμο. Είναι ωστόσο σχεδόν αδύνατο να σταματήσουν τη μανία της φύσης. Σε πολλά σημεία το ύψος των υδάτων του ποταμού Σάβα ανεβαίνει 3 εκατοστά την ώρα. Ενώ η κατάσταση λαμβάνει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης, εθελοντές συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κλινοσκεπάσματα για τους πληγέντες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Σερβία και τη Βοσνία και αναζητούν προσωρινό καταφύγιο σε δημοτικά γυμναστήρια και σχολεία. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.